Λίγα λόγια για το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς και τη σημερινή μας εκδήλωση. Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς καταρχήν δεν είναι δεξαμενή σκέψη, δεν είναι think tank, όπως είναι τα Ινστιτούτα άλλων των κομμάτων. Αν θέλουμε να κρατήσουμε τη μεταφορά του δοχείου και το θέλουμε το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς ως δοχείο, θα λέγαμε ότι είναι δοχείο πορόδες, όπου αφήνει πράγματα μονίμως και συστηματικά να βγαίνουν έξω από αυτό και αφήνει πράγματα μονίμως και συστηματικά να μπαίνουν μέσα σε αυτό. Με αυτή την έννοια θεωρούμε ότι όλα τα μέλη, τη διοίκηση και ούτω καθεξής του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς βρίσκονται εντός της κοινωνίας, εντός των προβλημάτων της, εντός των αγώνων της και απλώς για λόγους ειδίκευσης προσπαθούμε τα πράγματα αυτά να τα επεξεργαστούμε, να επεξεργαστούμε τις εμπειρίες που μας έρχονται απ' έξω, να αναφερθούμε σε θεωρητικές πραγματεύσεις που έχουν γίνει στη διάβα των αιώνων, να τις αναμοχλεύσουμε, λέξη της μόδας, αυτές, σε σχέση με αυτές τις εμπειρίες, για να πάμε παρακάτω. Έχουμε συνείδηση ότι βρισκόμαστε σε μία μοναδική στιγμή. Φαντάζομαι ότι μετά από πολλά χρόνια κάποιοι θα μας ζηλεύουν ότι βρισκόμαστε σε αυτή τη στιγμή, ενώ εμείς ενδεχομένως δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Έχουμε καθημερινά χίλια προβλήματα να αντιμετωπίσουμε σε όλα τα επίπεδα. Τα προβλήματα αυτά μας καταβάλλουν, γιατί τάσσεται η περιφοβέρα και τα πλάκωνε σκλαβιά, λέει ο ποιητής. Και αυτά ενδεχομένως δεν μας αφήνουν να δούμε την ωραιότητα, τη δημιουργικότητα της στιγμής, τις προοπτικές που ανοίγονται μπροστά μας αυτή τη στιγμή και τις ευθύνες που έχουμε σε σχέση με αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η αφετηρία του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Και στη βάση αυτής της αφετηρίας προσπαθεί, όπως έλεγα, να μελετήσει τη σκέψη, την ιστορία της, την ιστορία της ιστοριογραφίας, την ιστορία της φιλοσοφίας, τη φιλοσοφία την ίδια, τη σχέση της φιλοσοφίας με τις κοινωνικές επιστήμες, τα κοινωνικά κινήματα, την όλη κατάσταση της χώρας, της Ευρώπης και του κόσμου, όπως έλεγα, για να πάμε παρακάτω. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζόρτζ Αγκάμπεν είναι εξαιρετικά σημαντικός συνομιλητής και αισθανόμαστε πραγματική χαρά που βρίσκεται μαζί μας για να συνομιλήσουμε. Το πλήθος, ιταλικός όρος, που έχει μαζευτεί σήμερα εδώ, πιστοποιεί το ενδιαφέρον που έχει η ελληνική νεολαία και όχι μόνο αυτή, για τη σκέψη του Τζόρτζ Αγκάμπεν και για το ενδιαφέρον που έχει για όλους μας την παρουσία του εδώ. Η Αθηνά Αθανασίου θα παρουσιάσει αυτή καθεαυτή τη σκέψη του Τζόρτζ Αγκάμπεν και ο ίδιος να μας μιλήσει, θα τον ακούσουμε. Να πω δύο λόγια τελειώνοντας, λίγα ονόματα για να δείξω πόσο δύσκολο είναι το έργο, αυτό το ωραίο έργο που έχουμε μπροστά μας. Δύσκολο γιατί αν να συζητήσουμε σοβαρά για την παρούσα κατάσταση και τις προοπτικές της, κανονικά οφείλουμε να ξεκινήσουμε πολύ παλιά και το έργο του Τζόρτζ Αγκάμπεν το πιστοποιεί συστηματικά. Πρέπει να ξεκινήσουμε από τα ηθικά νοικομάχια του Αριστοτέλη. Πρέπει να σταθούμε αρκετό καιρό, αρκετό χρόνο στη σκέψη του Σπινόζα. Πρέπει να προχωρήσουμε σε ολόκληρο το κίνημα του διαφωτισμού, στο οποίο ο Σπινόζα ήταν ριζοσπαστική συνιστόσα καλλιόρα σαν και εμάς. Πρέπει να προχωρήσουμε βεβαίως μετά από εκεί, να φτάσουμε έτσι ενδεχομένως στο Μάρξ, έτσι να φτάσουμε στους μετά το Μάρξ στοχαστές και πολιτικούς, τους γνωστούς, δεν τους λέω, τους ξέρετε, για να φτάσουμε στο σήμερα. Όλα αυτά είναι τελείως απαραίτητα. Αλλά είναι απαραίτητα με μια πάρα πολύ σημαντική συνθήκη και προϋπόθεση. Είναι απαραίτητα όχι ως κάτι προς μίμηση. Έλεγα ότι η στιγμή είναι εξαιρετικά δημιουργική και εξαιρετικά σημαντική, διότι ό,τι κάνουμε το κάνουμε εμείς. Δεν έχουμε να μιμηθούμε κανέναν,
Δεν μπορούμε να μιμηθούμε κανέναν, δεν έχει νόημα να μιμηθούμε κανέναν. Πρέπει μόνοι μας με τη βοήθεια αυτών των στοχαστών και με τη βοήθεια συγκεκριμένα του Τζόρτζ Αγκάμου σήμερα να τα εφεύρουμε όλα την αρχή. Ας είναι λοιπόν σήμερα 40 χρόνια από την επέτειο του Πολυτεχνείου, ψωμί, παιδεία, ελευθερία, σήμερα εξίσου επίκαιρα και τα τρία, ας είναι αυτή η στιγμή του ψωμί, παιδεία, ελευθερία και μία στιγμή στοχασμού και αναστοχασμού για όλα αυτά τα μεγάλα προβλήματα, όπως θα μας τα εισηγηθεί τον Τζόρτζ Αγκάμου. Ευχαριστώ πολύ.